Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα έχω μαζί μου το πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Γεωργόπουλο. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διδάσκει τα μαθήματα σύγχρονες χριστιανικές αιρέσεις, το χριστιανικό δόγμα κατά το 5ο αιώνα, ιστορία δογμάτων και πολλά άλλα. Πάτερ, καλώς ορίσατε στην σημερινή μας συζήτηση και χρόνια πολλά κιόλας για το νέο έτος. Αγαπητέ μου Γιάννη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δυνατότητα επικοινωνίας που μου δίνεις μαζί σου και με τους ακροατές από το κανάλι σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Η σημερινή μας συζήτηση θα είναι περί των αιρέσεων, ιδιαίτερα των πρώτων αιώνων. Και νομίζω μία έτσι καλή πρώτη ερώτηση είναι τι εννοεί η Εκκλησία όταν χρησιμοποιεί τον όρο αίρεση, πώς το ορίζει. Ο όρος αίρεση προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «αιρέω με αιρούμε», που σημαίνει «κάνω επιλογή» σε πρώτη φάση, που σημαίνει από την ολότητα της δασκαλίας του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων. Κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν ορισμένα πράγματα, απορρίπτουν κάποια άλλα, άλλοι αλλοιώνουν, άλλοι παραμορφώνουν, άλλοι νοθεύουν και άλλοι προσθέτουν. Είναι ένα φαινόμενο πολύ παροδικό, έχει πάρα πολλές στοιχείες, όμως το επίκεντρο, ο πυρήνας, η βασική θέση αυτού του φαινομένου είναι ότι έρχονται με τις παρεμβάσεις ή τις αλλοιώσεις και τις παραμορφώσεις του δόγματος, ουσιαστικά τι κάνουν, να αλλοιώνουν και να παραμορφώνουν το πρόσωπο και τη δασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και των Αγίων Αποστόλων. Γι' αυτό διαχρονικά η αίρεση είναι ένα φαινόμενο το οποίο ιστορικά συμβανδίζει μέσα στην ιστορία δίπλα στην Εκκλησία. Θα μου επιτρέψεις να προσθέσω και μία παρατήρηση. Πολλές φορές οι Άγιοι Πατέρες, αναφερόμενοι στην φράση του Αποστόλου Παύλου έτσι, σχετικά με το λεγόμενο μυστήριο της ανομίας, το οποίο ήδη ενεργείται, που αναφέρει στη Β' προς Θεσσαλονικής, τι είναι το μυστήριο της ανομίας, είναι το σύνολο των αντίχριστων δυνάμεων μέσα στην ιστορία, που θα προσπαθήσουν, δεν θα τα καταφέρουν, θα προσπαθήσουν να ακυρώσουν το σωτηριολογικό έργο του Χριστού μας. Εκπροσώπηση, κομμάτι αυτού του μυστηρίου της ανομίας οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας διαχρονικά θεωρούν και τις διάφορες αιρέσεις που εμφανίζονται μέσα στην ιστορία. Άρα, αίρεση σημαίνει απόπειρα αλλίωσης, παραχάραξης, παραμόρφωσης, νόθευσης της πίστης που παραδόθηκε άπαξ οριστικά και αμετάκτητα και τελεσίδικα από τον Χριστό μας και τους Αγίους Αποστόλους, την πίστη δηλαδή που διατηρεί διαχρονικά η Εκκλησία μας ως διαμάντι, ως καρδιά, πυρήνα και κέντρο της υπάρξεώς της. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, Πάτερ. Νομίζω είναι σημαντικό έτσι στην αρχή να δώσουμε έναν ορισμό. Μία έτσι άλλη ερώτηση πριν μπούμε πιο έτσι βαθιά στο θέμα μας είναι... Είναι σημαντικό για μας σήμερα να γνωρίζουμε τις αρχαίες αιρέσεις. Είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Σήμερα οι αρχαίες αιρέσεις μπορεί μεν ιστορικά να υπήρξαν στο παρελθόν, όμως η πραγματικότητα δείχνει ότι πλήθος αιρετικών διδασκαλιών που εμφανίστηκαν στα αρχαία χρόνια είναι υπαρκτές σήμερα, γιατί τις επαναλαμβάνουν νεότερες αιρετικές κινήσεις. Ένα παράδειγμα. Ξέρουμε, βασική αρχή της αίρεσης του Αρίου ήταν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Αυτή την ίδια θέση τη βλέπουμε σήμερα, παραδείγματος χάρη, στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Θυμόμαστε στον 3ο αιώνα μία από τις επιφανείς αιρέσεις, είναι ο λεγόμενος δυναμικός μορφή, ο τροπικός μοναρχιανισμός,
Τι έλεγε ο τροπικός μοναρχιανισμός? Έλεγε ότι υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο στη θεότητα, το οποίο μέσα στην ιστορία αποκαλύπτεται με διαφορετικές μορφές. Κύριος εκπρόσωπος του τροπικού μοναρχιανισμού ήταν ο Σαβέλιος. Τις θέσεις του Σαβελίου και του τροπικού μοναρχιανισμού σήμερα τις εκπροσωπούν οι αντιτριαδικοί πεντηκοστιανοί, με μια διαφορά μόνο. Ότι ενώ για το Σαβέλιο υπάρχει ένα πρόσωπο, και αυτό είναι το πρόσωπο του Θεού Πατέρα, τους αντιτριαδικούς μοναρχιανούς υπάρχει πάλι ένα πρόσωπο, αλλά αντί για το πρόσωπο του Θεού Πατέρα είναι το πρόσωπο του Λόγου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αρχαίες αιρετικές διδασκαλίες που καταδικάστηκαν στη συνείδηση της Εκκλησίας επανεμφανίζονται αργότερα στους αιώνες με διαφορετικούς εκπροσώπους και διαφορετικές ονομασίες. Ευχαριστώ, Πάτερ. Οπότε νομίζω για μένα, ειδικά στα μαθήματα που έχω κάνει ιστορία δογμάτου και έτσι, με βοήθησε πολύ να γνωρίζω ποιες είναι οι ερωτήσεις που προσπαθούν σε αυτήν την εποχή να απαντήσουν στο χριστιολογικό και τριαδολογικό δόγμα. Οπότε νομίζω μια καλή ερώτηση είναι ποιες είναι οι κυριότερες ερωτήσεις που αντιμετωπίζουν την Εκκλησία των πρώτων αιώνων που μπορούν να μας δώσουν μερικά, ας πούμε, ερμηνευτικά κλειδιά ως προς το γιατί τελικά εμφανίζονται οι συγκεκριμένες αιρέσεις που βλέπουμε. Απαντά ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου. Λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι θα καταγράψει το Ευαγγέλιο καθώς παρέδωσαν οι απαρχείς απτόπτε γενόμενοι του Λόγου. Δηλαδή, οι ιεροί Ευαγγελιστές, οι Άγιοι Απόστολοι, οι πατέρες και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, η Εκκλησία ως σώμα Χριστού, διδάσκει αυτό που ο Χριστός εδίδαξε. Το διδάσκουν αυθεντικά, ακέραια, ακαινοτόμητα. Υπάρχουν λοιπόν μέσα στην ιστορία άνθρωποι, πολλές φορές είναι από πλευράς παιδείας, από πλευράς γραμμάτων, ισχυρές προσωπικότητες, άνθρωποι με πολύ μεγάλη παιδεία για την εποχή τους, οι οποίοι ακριβώς δεν θέλησαν να στοιχηθούν και να ακολουθήσουν αυτό που οι Άγιοι Απόστολοι δίδαξαν και η Εκκλησία μας παραλαμβάνει, διατηρεί, μεταδίδει και μεταφέρει. Οι αφορμές είναι ποικίλες. Παραδείγματος χάρη, στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, πώς μπορεί να είναι ταυτοχρόνως ένα και τρία, να είναι μία η φύση, τρεις υποστάσεις, πώς θα εξασφαλιστεί η ενότητα, πώς γίνεται η διάκριση των προσώπων. Αντί λοιπόν να στοιχηθούν και να ακολουθήσουν διάφορα αιτική διδασκαλία της Εκκλησίας, που πολλές φορές στο δόγμα υπάρχουν παιδεία τα οποία δεν καταργούν τη λογική, την υπερβαίνουν τη λογική. Γι' αυτό βλέπουμε ότι η ξανακή διδασκαλία λέγεται και Θεία Αποκάλυψη, δηλαδή μας φανερώνεται, μας αποκαλύπτεται τι πιστεύουμε. Ποιος φανερώνει και ποιος αποκαλύπτει? Φανερώνει και αποκαλύπτει ο Θεός Λόγος. Αυτός μας φανερώνει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη πιο συνεσχιασμένα, πιο αμυδρά. Έρχεται ο Χριστός μας και αποκαλύπτει ποιος είναι ο αληθινός Θεός, αυτός που ο άνθρωπος έχασε. Λόγου χάρη, πώς γίνεται η διάκριση των υποστάσεων σε σχέση με την ενότητα της φύσεως? Είναι ερωτήματα τα οποία τα θέτουν οι αιρετικοί τον 2ο, τον 3ο και τον 4ο αιώνα και δημιουργούνται διάφορες τριαδολογικές αιρέσεις. Αν πάμε λίγο πιο αργά, τον 4ο και τον 5ο αιώνα, αρχικά στον Απολλινάριο, αργότερα στον Εστόριο, είναι ερωτήματα που τίθεται σχετικά με το πρόσωπο του Κυρίου. Πώς μπορεί να είναι μία υπόσταση και πώς ενώθηκαν οι δύο φύσεις στην υπόσταση του Θεού Λόγου. Υπήρξαν λοιπόν ερμηνευτικές αφετηρίες, κλειδιά και προτάσεις από μεγάλους, από επιφανείς αιρετικούς, από Απολλινάριος, Νεστόριος, Θεόδωρος Μουσουεστίας κτλ. Όπου αργότερα τον Ευτυχή με τον ακραίο μονοφυσιτισμό, που οι προτάσεις τους ή οι προσεγγίσεις στο πρόσωπο του Χριστού ήταν σε απόλυτη αντίθεση με την διαχρονική πίστη και το φρόνημα της Εκκλησίας. Και ποιες είναι οι πρώτες αιρέσεις που εμφανίζονται από τον πρώτο αιώνα και συνέχεια και πώς συνδέονται μεταξύ τους?
Θυμάστε και ήδη από την Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επιστολές μας μιλούν, κάνουν τις πρώτες νίκες για αιρετικούς. Οι πρώτοι από τους πιο αρχαίους αιρετικούς που γνωρίζουμε όλοι είναι οι δοκίτες, δηλαδή αυτοί που αρνούνται πραγματικά ο Θεός λόγος έγινε άνθρωπος, δηλαδή έγινε μια φαινομενική ενσάρκωση. Μια δεύτερη πολύ μεγάλη απειλή που είναι σε πολλά επίπεδα, με πάρα πολλά παρακλάδια και με έτσι πάρα πολύ σύνθετη προς τη δομή της, είναι αργότερα το σύστημα των γνωστικών. Στους γνωστικούς έχουμε κλάδους, σχολές, τάσεις, παρακλάδια. Έχουμε μια σύνθεση, μια μίξη διαφόρων έτσι, δασκαλιών, παραγόντων, χριστιανικών και μη, που έχουν ως επίκεντρο και τη λέξη γνώση, μια γνώση η οποία αποκτάται και δεν καταγράφεται μέσα από τους φορείς της Θείας Αποκαλύψεως, από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παραδόση, μια γνώση που την υποτίθεται, την γνώριζαν οι εκπρόσωποι αυτών των αιρετικών κινήσεων. Να θυμίσουμε το Μαρκείο, να θυμίσουμε το Μάνι, να θυμίσουμε το Μοντανό. Αργότερα φτάνουμε στους μοναρχιανούς, δυναμικούς και τροπικούς, δύο διαφορετικές, έτσι, διαφορετικούς κλάδους. Και φυσικά με τον 4ο αιώνα έχουμε μία άλλου είδους μεγάλη αιρετική απειλή που είναι ο αριανισμός. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί? Απόκληση, απόκληση, απόκληση από την πίστη και το φρόνημα της Εκκλησίας. Υπάρχουν όμως και αιρέσεις που εκτός από την απόκληση έχουμε ένα είδος, προσπαθούν να κάνουν είδος σύνθεσης, δηλαδή να συνθιάζουν ένα είδος συγκριτισμού, μίξης, κράσης. Τι αναμειγνύουν, τι συνθέτουν, χριστιανικά στοιχεία, άλλη ιουδαϊκά στοιχεία, άλλη παγανιστικά ιδωλολατρικά στοιχεία, άλλη επίσης στοιχεία άλλων θρησκειών, όπως ζωροαστρισμό από την Περσία κτλ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εκτός από την απόκριση και την όθευση της ευαγγελικής δασκαλίας, ένας μόνιμος πειρασμός στα πρώτα χρόνια, και αργότερα επανεμφανίζεται με άλλες μορφές, είναι και ο λεγόμενος θρησκευτικός συγκριτισμός. Η μίξη που βλέπουμε, η μίξη κυρίως στα γνωστικά συστήματα, αργότερα στο Μαρκείο, να έχει στο Μάνι, και ένα βασικό στοιχείο των αρχαίων αιρεσικών κινήσεων του 1ου, του 2ου και του 3ου αιώνα είναι και η έννοια της διαρχίας, δηλαδή η ύλη, ο κόσμος, η κτήση, σύμφωνα με πολλούς αρχαίους αιρετικούς, είναι κάτι το κακό. Γιατί είναι κάτι το κακό? Γιατί μιλούν ότι κατά αυτούς προέρχεται πάντα, κατά τους αιρετικούς αυτούς, να θυμηθούμε το Μάνι, το Μαρκίωνα, από τον Θεό τον κακό της Παλαιάς Διαθήκης. Βλέπεις, στην Ορθόδοξη πίστη μας δεν είναι άλλος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και ο άλλος ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Ένας και αυτός Θεός είναι ο Τριαδικός Θεός, ο Δημιουργός του κόσμου, και ο Τριαδικός Θεός αυτός ο οποίος έτσι, φροντίζει για τη δημιουργία, τη συντηρεί, την κατευθύνει, την ούτω καθεξής. Σε αυτές τις αιρέσεις γίνεται μια διάκριση μεταξύ Θεού Παλαιάς Διαθήκης και Καινής Διαθήκης και αναδεικνύεται μέσω και με διάφορα φιλοσοφικά, με διάφορες φιλοσοφικές επιρροές, προσλαμβάνουν στοιχεία από διάφορα φιλοσοφικά συστήματα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, μια διαρχία, δηλαδή παρουσιάζονται δήθεν δύο θεοί οι οποίοι συγκρούονται μέσα στην ιστορία και αυτού του είδους η σύγκρουση αποτυπώνεται μέσα στις διδασκαλίες αυτών των αρχαίων αιρετικών συστημάτων. Οι αιρέσεις που ας πούμε τώρα αναφέρατε, Πάτερ, έχουν, ας πούμε ο αριανισμός. Υπάρχει ας πούμε μια συνέχεια, δηλαδή έχουμε τον αριανισμό και μετά έχουμε τους πνευματομάχους. Οι πνευματομάχοι έρχονται από το μέρος των αριανών. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς, με τη διαφορά έτσι, ότι οι πνευματομάχοι σχετίζονται με τον αριανισμό, με τη διαφορά με την έφαση ότι δεν αρνηθούν τη θεότητα του δευτέρου προσώπου του Θεού, του Υιού και Λόγου, αρνούνται τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές και στους πνευματομάχους. Η κυρίαρχη αρχή όμως είναι ότι αρνούνται το Πανάγιο Πνεύμα ως διακριτή υπόσταση και το Πανάγιο Πνεύμα είναι επίσης
τέλειος Θεός, όπως είναι τέλειος Θεός ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τι παρατηρούμε, ότι υπάρχει η ίδια μεθοδολογική προσέγγιση και από πλευράς πνευματομάχων της Αγίας Γραφής, όπως υπάρχει και από τους Αριανούς σχετικά με το πρόσωπο του Χριστού. Η μεθοδολογία είναι η ίδια, το πρόσωπο που αφισβητούν τις θεότητες είναι διαφορετικό. Και φαντάζομαι σε αυτή την εποχή, σήμερα έχουμε πατρολογίες, έχουμε θεολογικά σχολεία, φαντάζομαι και στις πρώτες αιώνες ήταν δύσκολα για τους ανθρώπους, τουλάχιστον είναι έτσι μια εντύπωση που μπορεί κανείς να έχει. Πώς μπόρεσε, ας πούμε, κάποιος να γνωρίζει στο 4ο αιώνα για το χριστολογικό δόγμα πριν είχαμε τους οικουμενικούς συνόδους και έτσι? Είναι το φρόνημα και η ποιήση εκκλησίας που παραδίδεται μέσα από τη βαπτισματική, τη λατρευτική τάξη, μέσα από την κατήχηση. Μία άριστη απόδειξη είναι οι κατηχήσεις, όχι μοναδική, αλλά πολύ αντιπροσωπευτική. Είναι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμου. Τι είναι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμου? Η διδασκαλία του Επισκόπου στους νεοετοιμαζόμενους ανθρώπους που θα γίνουν χριστιανοί, που τους γνωρίζει, τους φανερώνει, τους αποκαλύπτει, τους αναπτύσσει και τους τεκμηριώνει από την Αγία Γραφή και από την παράδοση Εκκλησίας, ποια είναι η χριστιανική πίστη. Όχι ως ιδεολογία, αλλά ως ολότητα, ως αρχή, ως βίωμα, ως φρόνημα της Εκκλησίας που ταυτίζει με το φρόνημα των Αγίων Αποστόλων. Εκεί θα δούμε τις αναφορές του Αγίου Κυρίλλου στις βιβλικές θέσεις, για την Αγία Γραφή, από πού τεκμηρεύεται η Ορθόδοξη πίστη, ενώ ταυτοχρόνως δεν παραλείπει ο Άγιος Κύριλλος να τους επισημαίνει και παλαιότερες αιρέσεις και αιρέσεις της εποχής του, περιγράφοντας και δίνοντάς τους τον πυρήνα των αιρετικών δασκαλιών, ώστε οι νεοφώτιστοι, οι νεοεισερχόμενοι στο σώμα του Χριστού χριστιανοί, να γνωρίζουν ποιο είναι το αυθεντικό και ποιο είναι το νόθο, ποιο είναι το αυθεντικό και ποιο είναι το κάλπικο, ποιο είναι το ορθόδοξο και ποιο είναι το κακόδοξο. Ποιος είναι λοιπόν ο κανόνας, το κλειδί που εγγυάται ότι αυτή είναι η πίστη του Χριστού και των Αποστόλων? Πρώτα, το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, γιατί αυτή κρατά την πίστη ολότητα. Και δεύτερον, η λειτουργική, η λατρευτική, η βαπτισματική πράξη Εκκλησίας μέσα από τους κατηχούμενους, που τους φανέρωνε, τους μειούσε, τους αποκάλυπτε ποια ήταν η πίστη του Χριστού και των Αποστόλων. Ευχαριστώ, Πατέρ. Οι πατέρες τώρα της Εκκλησίας μας. Μόνο να διακόψουμε. Γι' αυτό βλέπουμε, έχουμε κατηχούμενους στη Ρώμη, στην Παλαιστίνη, στην Αλεξάνδρεια, στην Ελλάδα, στην Γαλλία. Όλοι αυτοί φρονούν και πιστεύουν το ίδιο. Μιλούν διαφορετικές γλώσσες, είναι άνθρωποι με διαφορετική παιδεία, είναι άνθρωποι με διαφορετική οικονομική επιφάνεια, είναι άνθρωποι με άλλες πολιτιστικές καταβολές, όμως κατηχούμενος στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη, στη Μικρά Ασία, στον Νοτικό χώρο, όλοι πιστεύουν ένα και το αυτό, γιατί είναι μοναδική και μία η πίστη που διαχρονικά κομίζει, πιστεύει και εκφράζει η Εκκλησία. Ευχαριστώ, Πατέρ. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας πώς αντιμετώπιζαν αυτές τις προκλήσεις και που δημιουργήθηκαν από τους αιρετικούς? Το πρώτο όργανο είναι ο θεσμός της Συνόδου, τοπικών και μετά με την πρώτη Οικουμενική, έτσι, με την Οικουμενική Σύνοδο. Το δεύτερο είναι η έννοια της παρακαταθήκης, της παράδοσης. Ο αιρετικός διατυπώνει κάτι. Αυτό το οποίο διατύπωσε το βρίσκαμε, υπάρχει ως παρακαταθήκη στους προηγούμενους, υπάρχει ως παράδοση? Όχι. Άρα είναι νεοτερισμός, είναι καινοτομία, είναι κακοδοξία. Εδώ έχουμε μια αυθεντική προσωπικότητα, μεγάλη προσωπικότητα. Να θυμίσουμε λίγο τον Άγιο Ειρηναίο Λιώνος, το μετέγμιο από Δευτέρου και Τρίτου αιώνος. Μαθητή του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης. Ο Πολύκαρπος του Ευαγγελιστού Ιωάννη. Με το Ρέγκουλα Φίντι και το Ρέγκουλα Βεριτάτη, τον κανόνα της πίστης και τον κανόνα της αληθείας, τον κανόνα, το χάρακα. Και ποια είναι η κοινή συνισταμένη, ποιο είναι το δομικό εκείνο στοιχείο το οποίο συνθέτει και περιέχει ο κανόνας? Την έννοια της παράδοσης.
Άγιος Ειρηνέος γνωρίζει από τον Άγιο Πολύκαρπο ότι αυτό έτσι, είναι φρόνημα πίστη αποστολική. Αυτό δεν είναι. Γι' αυτό το μεγάλο έργο του από τα πολλά έργα του, το ένα επιγράφεται επίδειξη αποστολικού κηρύγματος, πρόσεξε, 150 χρόνια μετά επίδειξη αποστολικού κηρύγματος. Γιατί καταγράφει το φρόνημα της εξίας των Αγίων Αποστόλων. Και το άλλο, έλεγχος και ανατροπή τι? Ψευδονύμου γνώσης. Όχι της αυθεντικής γνώσης που έχει η Εκκλησία, τις γνώσεις που κομίζουν οι αιρετικοί, αλλά αυτή η γνώση ο Άγιος Ειρηνέος Λιώνος λέει ψευδόνυμο, δηλαδή όχι αληθινή, όχι αυθεντική, όχι γνήσια. Και το έργο του είναι έλεγχος και ανατροπή με βάση την Αγία Γραφή και την παράδοση της Εκκλησίας. Ρέγγουλα φίδι, κανόνας της πίστης, που καθίσατε ρέγγουλα βεριτάρς, ο κανόνας της αληθείας. Και τι θα συμπληρώσουμε? Η λέξη αλήθεια στην ορθόδοξη δογματική, στην ορθόδοξη πίστη, δεν είναι αφηρημένη έννοια, είναι πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό ο κανόνας της αληθείας, εγώ είμαι οδός η αλήθεια, λέει ο Χριστός. Η πίστη οδηγεί στο Χριστό και έχει στο Χριστό η διδασκαλία του ως αυθεντικό κριτήριο και αυτός είναι ο κανόνας. Ποιος κρατάνε το Χριστό αυθεντικά και γνήσια? Το σώμα του Εκκλησία. Για κάποιον που ακούει τώρα αυτά, που ίσως δεν έχει σπουδάσει σε θεολογικό σχολείο, μπορείτε να... Γιατί έχουμε μιλήσει λίγο τώρα για τους ποιοι αιρέσεις υπήρξαν, πώς συνδέονται λίγο με το σήμερα, αλλά μπορούμε να πάμε λίγο πιο έτσι βήμα-βήμα. Πώς πήγαμε από τον... μέσα από τον Οικουμενικό Συνόδο, πώς πήγαμε από τη μία σύνοδο στην άλλη, πώς ήταν η ιστορία δογμάτων, το ιστορικό δογματικό πλαίσιο που... Οι Οικουμενικές Σύνοδοι ερχόταν όχι να διατυπώσουν καινούριες διδασκαλίες. Αυτό πρέπει να το προσέξουν. Δεν προσθέτουν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι νέα πιστεύματα, καινούργιες διδασκαλίες ή κάτι που δεν είπαν οι Απόστολοι ή ο Χριστός μας. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι με τους δογματικούς όρους τους ερχόνται να οριοθετήσουν, να περιγράψουν και να προσδιορίσουν ποιο είναι το διαχρονικό, η διαχρονική πίστη της Εκκλησίας σε σχέση με τις διάφορες αιρετικές διδασκαλίες της εποχής του. Κάθε φορά λοιπόν ερχόνται να διατυπώσουν αυτό το οποίο διαχρονικά, αυθεντικά, αποτελεί φρόνημα και πίστη της Εκκλησίας. Έρχονται να περιγράψουν, να οριοθετήσουν το χώρο της αλήθειας από το χώρο της πλάνης. Είπαμε ότι η αίρεση είναι ένα φαινόμενο το οποίο ακολουθεί την Εκκλησία σε όλο τον ιστορικό βηματισμό της. Οι αφορμές είναι ποικίλες, όμως υπάρχει μία μόνιμη ευαισθησία των Αγίων Πατέρων και της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού εναντίον των διαφόρων αιρέσεων. Προσέξτε, τι δηλαδή. Στην Ορθόδοξη πίστη, η Ορθόδοξη Ανατολή δεν διώκει πρόσωπα. Δεν έχει ιερά εξέταση. Δεν καίει ανθρώπους. Έχετε να πει όμως ότι η διδασκαλία του Νεστορίου, του Ευτυχούς, του Σεβίρου Αντιοχίας, των Οικονομάχων, του Αρίου, του Απολιναρίου δεν είναι πίστη και φρόνημα της Εκκλησίας. Παραμορφώνει το πρόσωπο του Χριστού, ακροτηριάζει τη διδασκαλία του. Ελέγχει ως κακόδοξες θέσεις. Δεν εξοντώνει ανθρώπους η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν είναι στην ιστορία της τέτοια φαινόμενα. Είναι ανύπαρκτα. Γι' αυτό λοιπόν και η ευαισθησία των πατέρων και της Εκκλησίας είναι διαχρονικά μόνιμη και τεράστια. Για ποιο λόγο? Η αίρεση αποκόπτει τον άνθρωπο από το σώμα του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει του ακυρώνει την προοπτική σωτηρίας. Μέσα στην Εκκλησία, οποιαδήποτε αμαρτία και αν έχει γίνει, η έννοια της μετάνοιας έχει τη χάρη του Θεού και των Αγίων Μυστηρίων και τη θεραπεύει. Η αίρεση όταν σε αποκόψει από το σώμα του Χριστού, σε αποκόπτει από τη ζωή. Άρα οδηγεί σε ένα πνευματικό θάνατο, το οποίο είναι αθεράπευτος, αν δεν ξαναενταχθείς μέσα στο σώμα του Χριστού. Γι' αυτό είναι διαχρονική ευαισθησία των πατέρων και των συνόδων και των επισκόπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας σχετικά με το φαινόμενο των αιρέσεων.
όχι γιατί μισούν, όχι γιατί θέλουν να φημώσουν, αλλά γιατί γνωρίζουν ότι η ένταξη στην αίρεση έχει φοβερές σωτηριολογικές συνέπειες. Να θυμίσουμε μία πολύ ωραία εικόνα που έχει ο Άγιος Αμφιλόχιος Ικονίου, είναι συνεργάτης του Μεγάλου Βασιλείου, μεγάλος πατέρας τον 4ο αιώνα, σε ένα από τα έργα του που έχει γράψει για τις αιρέσεις, λέει, όπως λέει τη στιγμή του Αγίου Βαπτίσματος, ντύνεσαι το Χριστό, ταυτίζεσαι με το Χριστό, γίνεσαι κομμάτι του σώματός του. Το να ενταχθείς, λέγει, στην αίρεση, είναι ένα είδος απέκδυση, ξεντύματος του Χριστού. Δηλαδή, παίρνει την βαπτισματική πράξη της Εκκλησίας μας και περιγράφει, κατά τρόπο ρεαλιστικό και πάρα πολύ πετυχημένο, τη ρήξη, τη διακοπή της κοινωνίας του ανθρώπου που θα ενταχθεί στην αίρεση από το Χριστό. Ευχαριστώ, Πάτερ. Εγώ μεγάλωσα στη Σουηδία, εκεί γεννήθηκα και έτσι έχω μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον μη ορθοδόξο, ας πούμε. Μιλώντας με πολλούς Σουηδούς και άλλοι προτεστάντες, δεν έχω την αίσθηση ότι έχουν την ίδια αίσθηση της βαρύτητας της αίρεσης. Δηλαδή, το βλέπουν λίγο πιο πολύ, εντάξει, το βασικό είναι να πιστεύουν στον Χριστό και στην Αγία Τριάδα, αν και εκεί υπάρχει διαφωνίες, αλλά ως προς τα άλλα, τη βάπτιση, τη Θεία Ευχαριστία, ο καθένας λίγο πολύ πιστεύω ότι θέλει. Ποια είναι η ορθόδοξη αντίληψη και απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις? Είναι μία πραγματικότητα, την έζησα και εγώ στη Γερμανία, όμως είναι μία πραγματικότητα πνευματικός επικίνδυνη. Κρατάω το Χριστό και τα σκαλιά του ολόκληρη, ακέραιη. Δεν κρατάω κάτι, θέλω το όλον. Γιατί ο προτεστατικός χώρος έχει άλλη αντίληψη περί εκκλησίας ή άλλη αντίληψη περί μυστηρίων. Δεν είναι σύμβολα η απλή τελετή, δευτερεύω γεγονός, το βάπτισμα η Θεία Ευχαριστία λόγου χάρη. Το έγκυρο βάπτισμα σε εντάσσει στο σώμα του Χριστού. Το μυστήριο Θεία Ευχαριστία αυθεντικά σε τρέφει. Δεν είναι απλή ανάμνηση. Δεν είναι κοινωνική εκδήλωση. Επειδή αποσιάζει λοιπόν η αίσθηση και η βαρύτητα της Εκκλησίας ως μυστηρίου, ως σώματος Χριστού, φεύγουμε από το σώμα και πάμε στην έννοια της κοινότητας. Έτσι, πολλά πράγματα έχουν μια άλλη θεώρηση που όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την ορθόδοξη πίστη. Σέβομαι τη διαφορετική εκδοχή, δεν τζαλακώνω κανέναν, δεν τον υβρίζω, δεν επιτρέπεται στο ορθόδοξο ήθος. Όμως δεν φτάνει μόνο πιστεύω σε κάτι ή σε λίγα. Ο Χριστός θέλει να τον, και οι Απόστολοι να τον κρατήσουμε ολόκληρη την πίστη στην ολότητά της. Γιατί τα μυστήρια σχετίζονται άμεσα με το μυστήριο της Εκκλησίας. Το μυστήριο της Εκκλησίας σχετίζεται με το πρόσωπο του Χριστού που είναι η κεφαλή της, με την ψυχή της που είναι το Πανάγιο Πνεύμα και όλα αυτά σχετίζονται άμεσα με το γεγονός της σωτηρίας μας. Γιατί αν δούμε και αρχαία χρόνια, έχονται κανόνες ιερών συνόδων να διορθώσουν προβληματικές θέσεις σχετικά με τα μυστήρια. Για ποιο λόγο, αν δεν ήταν βαρύνουσα σε αυτή τη σημασία. Για το θέμα της Θείας Ευχαριστίας. Να θυμηθούν τους αρχαίους υδροπαραστάτες, λόγω χάρη. Ή να θυμηθούμε αγώνα με το σχήμα του αγώνα της Εκκλησίας για τα άζημα. Δεν είναι παρονυχίδα η δευτερεύω ζήτημα το θέμα λόγου χάρη των ιερών μυστηρίων. Είναι σπουδαίο το ότι δέχονται την Αγία Τριάδα. Είναι σπουδαίο το ότι δέχουμε τον Χριστό, αλλά δεν αρκεί, είναι μια καλή εφετηρία για να φτάσουμε στο όλον. Και σήμερα, μιλώντας για τον προτεσταντισμό, που βέβαια δεν είναι ενιαίο πράγμα, ας πούμε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις, πώς συνδέονται, καλύτερα να το πω έτσι, συνδέονται με τις αρχαίες αιρέσεις? Υπάρχει μια αλυσίδα? Πρόσεξε, Γιάννη, είπες κάτι, δεν είναι κάτι ενιαίο. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν προτεσταντικές ομολογίες και κοινότητες που επαναλαμβάνουν θέσεις αρχαίων αιρετικών. Υπάρχουν μεγάλα σώματα
που τουλάχιστον στα επίσημα, στα δογματικά κείμενα, στα συμβολικά κείμενα, λόγω χάρη στο θέμα της Αγίας Τριάδος, στο θέμα του πρόσωπου του Χριστού, δηλώνει ότι αποδέχονται την Χριστολογία και την Τριαδολογία και την Εκκλησιαστική, στα επίσημα. Γιατί προσωπικά, δηλαδή σε επίπεδο ακαδημαϊκής θεολογίας, τα πράγματα είναι λίγο επίσης χαοτικά. Υπάρχουν όμως κοινότητες, υποενότητες και ομάδες που σε πολλά πράγματα τα πιστεύω τους είναι σε κάθετη αντίθεση με την Ορθόδοξη πίστη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι ενιαίο, γιατί ο χώρος έχει, ο προτεσταντισμός έχει ένα βασικό στοιχείο, τον υποκειμενισμό. Και αυτό λειτουργήσε διαιρετικά, διασπαστικά και συνεχίζει να λειτουργεί διασπαστικά ή διαιρετικά. Άρα λοιπόν έχουμε ομάδες που επισήμως στα συμβολικά κείμενά τους δηλώνουν ή και ηγετικές προσωπικότητες του πρώτου προτεσταντισμού. Έτσι, ο Λούθυρος, ο Καλβίνος και τα λοιπά, ο Σβίγγλιος, ο Μπούλιγκερ, ο Μελάχθον, στο τριαδολογικό ή στο χριστολογικό συμφωνούν με την Εκκλησία. Ένα όμως παράδειγμα. Έχουμε τον Καλβίνο στο θέμα των Ιερωνικών. Ο Καλβίνος έχει επηρεάσει, έτσι είναι η καρδιά, είναι η προσωπικότητα, είναι το θεμέλιο αυτό που σήμερα λέγονται στον προτεσταντικό χώρο μεταρρυθμισμένοι ή στον αγγλοσαξονικό πρεσβυτεριανοί. Η θέση του Καλβίνου και του Βιγγλίου των Ιερών Εικόνων είναι ακραία περισσότερο από τον αρχαίο οικονομά. Τις θέσεις αυτές υποδέχονται εκατομμύρια φίλοι διαμαρτυρώμενοι. Εγώ όμως έχω την τιμή της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Εδώ δεν μπορούμε να συναντηθούμε. Δεν ταυτίζεται η πιστή. Και ας επεκτείνουμε την προβληματική. Η εικόνα του Χριστού είναι ομολογία ότι, για του γεγονότος της Θείας Ενανθρωπίσεως. Όταν έχει το φίλο σου μεταρρυθμισμένος και αρνείται την ιστόρηση, την εικονογραφία του Χριστού, εμέσως τι κάνει. Καταλαβαίνουμε το συμπέρασμα. Ναι. Να δούμε, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε μια σωστή, ας πούμε, χριστολογία και τριαδολογία. Να μείνουμε στο πρώτο. Αληθινή εικόνα, αληθινή γνώση περί Χριστού σημαίνει ταυτόχρονα αληθινή γνώση περί Θεού, κόσμου και ανθρώπου. Έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, μια μεγάλη προσωπικότητα, έτσι, επιφανής Ορθόδοξος Άγιος και Δογματικός Εκκλησίας του 20ου αιώνα, το πρόσωπο του Χριστού είναι το ύψιστο και το ελάχιστο, το παν που το αποτιμά. Αν έχω εσφαλμένη εικόνα περί Χριστού, έχω εσφαλμένη εικόνα περί Θεού, κόσμου και ανθρώπου. Γνωρίζοντας, αποδεχόμενος ορθά το πρόσωπο του Χριστού, η διδασκαλία του, γνωρίζω ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Ξέρω ποιο είναι έχω διάκριση δημιουργού και δημιουργήματος. Ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Ξέρω επίσης ότι βάζω το πρόσωπο του Χριστού, κάθε άνθρωπος έχει αξία. Δεν θα τον υποτιμήσω, δεν γίνομαι ρατσιστή, δεν τον τζαλακώνω λόγω διαφοράς γλώσσας, χρώματος, φυλής, γιατί ξέρω για τον κάθε άνθρωπο είναι δημιούργημα του Θεού και για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως γλώσσας, φυλής, θρησκείας, πολιτιστικής καταβολής, χώρας προέλευσης, ο Χριστός θυσιάστηκε και αναστήθηκε. Άρα, αληθινή εικόνα, έχω δηλαδή το αυθεντικό, το εκκλησιαστικό είδος, το οποίο σέβεται ή αναδεικνύει τον άνθρωπο, δεν τζαλακώνει, δεν κακοποιεί, δεν εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Γι' αυτό αληθινή εικόνα περί Χριστού είναι αληθινή εικόνα περί Θεού, κόσμου και ανθρώπου. Έλεγε ο Άγιος Σύνος, είναι η ύψιστη αρχή και το ελάχιστο κριτήριο. Δηλαδή, από α και ω του κριτήριου ταυτίζει με το πρόσωπο της σκαλίας του Χριστού. Ευχαριστώ, Πάτε. Εμείς Ορθόδοξοι, στην Ελλάδα οι πιο πολλοί είναι Ορθόδοξοι, αλλά πολλοί από εμάς ζούμε σε χώρες που δεν είναι Ορθόδοξοι, ίσως ούτε και Χριστιανοί. Πώς πρέπει εμείς να ζούμε και να μαρτυρούμε περί
ένα ορθό δόγμα στη ζωή μας. Να μην είναι μόνο μια αφηρημένη ιδέα, μια ιδεολογία, να ενσαρκώνεται στην πράξη. Το ίδιο ζήτημα είχε θέσει ο Ρέος Χρυσόστομος έτσι τα χρόνια του. Υπάρχουν ακόμα υπολείμματα των ειδωλολατρών. Και έλεγε, αν εμείς οι χριστιανοί το βίωμά μας είναι αναντίστοιχο από τα έργα μας, ερχόμαστε ήδη να ακυρώσουμε την ποιότητα και την καθαρότητα του Ευαγγελικού Λόγου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, ο συνειδητά Ορθόδοξος έχει και εκκλησιαστικό ήθος, εκκλησιαστικό βίο. Αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργεί ακτιβιστικά σαν τους Προτεστάντες και Αποστόλους ή επιθετικά. Όταν θα τους ζητηθεί ο λόγος, με νυφάλιο τρόπο, χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς ύβρις και χωρίς απαξίωση, ομιλεί τι πιστεύει. Όμως πρέπει να το γνωρίζει καλά για να διαφωτίσει και τους άλλους τους ανθρώπους σωστά. Και το ήθος στη ζωή του πρέπει να ταυτίζεται με αυτό το οποίο πιστεύει, με την ιδιότητά του. Αν ο Α κάνει λόγο περί ευαγγελικής αγάπης, αλλά είναι προκλητικός, είναι εριστικός, είναι υβριστής, είναι άδικος, έχει ακυρώσει το λόγο η ζωή του. Το εκκλησιαστικό ήθος απεχθάνεται τον φαρισαϊσμό, απεχθάνεται την υποκρισία. Δηλαδή αυτό το οποίο είσαι πρέπει να αποτυπώνεται. Η ηρεμία ευαγγελική, ο σγουδωριά του Αγίου Πνεύματος αποτυπώνεται στο λόγο. Δηλαδή συζητώ, δεν έχω λόγο, είμαι σαλόδοξο. Γνωρίζω τη διαφορά με τον ετερόδοξο, γνωρίζω τη διαφορά με τον ερετικό, με τον πεντηκοστιανό, με τον προτεστάντη, με τον μάρτυρα Τιοχοβά, με τον μορμόνο, αλλά δεν είμαι μισαλόδοξος προσεγγίζοντας αυτόν τον άνθρωπο. Ταυτοχρόνως δεν υιοθετώ πρακτικές απαξιωτικές ή προσβλητικές του δικού του πιστεύω. Πράγματα που πολλές φορές άλλοι αιρετικοί ιεραπώς εντός εισαγωγικών το κάνουν γιατί έχουν ένα λόγο ακραίο και απαξιωτικό εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γνωρίζω καλά την Ορθόδοξη πίστη, τη βιώνω αυθεντικά. Έτσι είναι η καλύτερη αυθεντική μαρτυρία προς τους εγγύς και τους μακράν. Ευχαριστώ, Πάτερ. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό και νομίζω πολλοί από εμάς έχουμε σφάλει σε αυτό το κομμάτι πολλές φορές. Να κάνω μία εξής ίσως δύσκολη ερώτηση, δεν ξέρω. Το έχουμε και συζητήσει μεταξύ μας στα μαθήματα. Ο άνθρωπος που βρίσκεται μακριά από την Εκκλησία, όχι γιατί το έχει επιλέξει, αλλά έτσι γεννήθηκε, δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να μάθει για τον Χριστό και για την Εκκλησία μας. Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Γνωρίζουμε ότι ο απόλυτος, ο ασφαλής χώρος σωτηρίας είναι το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία μας. Ένας που αντικειμενικά ποτέ δεν μπόρεσε να ακούσει την Ορθόδοξη πίστη στην Εκκλησία, δεν γνώρισε ποτέ τον Χριστό αντικειμενικά. Είναι στην κρίση του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος αφήνει στην προσδομία σου ένα κριτήριο, είναι τη συνειδήσεως, που είναι η φωνή του Θεού εντός του ανθρώπου. Όμως, με τι κριτήρια και μέτρα ο Θεός θα κρίνει κάποιον που ποτέ δεν άκουσαν περί Χριστού, ξεφεύγει από τα ανθρώπινα όρια, έτσι, δεν είναι θέμα δικό μας, γιατί δεν μας παραχωρεί και δεν είναι δική μας θεματιότητα. Λέει το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή, πάσα η κρίση δέδεται το Υιό, σε κανένα από εμάς. Έτσι, λοιπόν, άρα, άλλο αγνώρισα και συνειδητά απέρριψα. Θυμάμαι ότι λέει στον Κατιωάννη, αν δεν είχα έρθει και δεν σας είχα μιλήσει, αμαρτία δεν θα είχατε. Βάζει μια προϋπόθεση. Αν δεν είχα έρθει, δεν με είχατε γνωρίσει και δεν σας είχα μιλήσει. Κάποιος που δεν τον γνώρισε, δεν άκουσε, δεν πληροφορήθηκε, η πίστη εξακολουθεί από όσο Παύλος. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι στην κρίση του Θεού και τα κριτήρια του Θεού είναι διαφορετικά. Ευχαριστώ, Πάτε. Φτάνουμε λίγο προς το τέλος στη συζήτηση μας. Θα ήθελα πριν τελειώσουμε να κάνω και εξής, την εξής ερώτηση, ότι ακούγοντας και διαβάζοντας διάφορα άρθρα, βιβλία, βλέπω ότι υπάρχει μια κριτική προς ιδιαίτερα την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο.
Αν και δεν γίνεται έτσι ξεκάθαρα, γίνεται λίγο... Ναι. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο? Η τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος είναι η τρίτη, τετάρτη, πέμπτη και καλά και εβδόμη για τις χριστολογικές παραμέτρους. Ο δογματικός όμως όρος της τετάρτης Οικουμενικής Σύνοδου, της Εγκαλκιδόνη, είναι η πλέον αδιάβλητη και αδαμάντινη διαυγίας διατύπωση σχετικά με το πρόσωπο του Χριστού. Αν θα ακυρώσω το πρόσωπο του Χριστού, ακυρώνω κάθε έννοια αληθινής θεογνωσίας, κάθε έννοια περικόσμου και περί ανθρώπου. Η κριτική της σε αρχαία χρόνια είναι από τους λεγόμενους τους αδελφούς τους αντιχαλκιδόνιους, που δεν κατάλαβαν το νόημα, τι είναι το περιεχόμενο. Η βάση της τετάρτης Οικουμενικής είναι η διδασκαλία του Αγίου Κυρίλου. Μια μεγάλη προσωπικότητα της Εκκλησίας. Στα νεότερα χρόνια όμως, από το 17ο-18ο και έβδομο, είναι αντικείμενο ανελαίτης και αυστηρής κριτικής από την Προτεσταντική Ακαδημαϊκή Θεολογία. Διαφόρων σχολών και τάσεων, μιλώντας για Ακαδημαϊκή Προτεσταντική Θεολογία, μιλάμε για σχολές, τάσεις, προσωπικότητες, έτσι. Είναι σε διάστημα 2,5 αιώνων, είναι η κατεξοχήν εκείνη η σύνοδος που είναι αντικείμενο αυστηρής, θα λέγαμε ανελαίτης της κριτικής. Μόνο που οι προτάσεις αυτών των ανθρώπων, των ακαδημαϊκών, των διαμαρτυρωμένων σχετικά με τον πρόσωπο του Χριστού, είναι σε απόλυτη αντίθεση με το φρόνημα του εκκλησιαστικού, με την εκκλησιαστική Χριστολογία. Η Τετάρτη Οικουμενική αποτυπώνει το φρόνημα της Εκκλησίας. Χριστός της πίστης και Χριστός της ιστορίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία ταυτίζονται, δεν διαιρούνται. Η Προτεσταντική Ακαδημαϊκή Θεολογία του διαίρεσε. Αποτέλεσμα, αυτή την επιλογή να πολεμάται η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος. Δεν είναι άλλος ο Χριστός και άλλος της ιστορίας και άλλος ο Χριστός της πίστης. Αυτό είναι μια θέση βασική της ακαδημαϊκής προτεσταντικής θεολογίας. Δεν είναι όμως επουδενή θέση της Εκκλησίας. Ο Μπόλτμαν δεν ήταν που έκανε αυτή την... Ο Μπόλτμαν είναι ένας άλλος εκδότης που διατυπώνει τη λεγόμενη θεωρία της απομύθευσης. Mm. Προϋποθέτει τη διάκριση, αλλά προχωράει κάπου παραπέρα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Ο Μπούρμα λέει ότι πρέπει να τα κείμενα συντάχθηκαν σε μια εποχή που υπάρχει ένα άλλο επίπεδο επιστημονικό κοσμοείδωλο, άλλο επίπεδο σκέψης. Τα κείμενα που συντάχθηκαν την εποχή της Καινής Διαθήκης, της Παλαιάς Διαθήκης, υπάρχει ένα μη επιστημονικό κοσμοείδωλο που λειτουργεί έννοια του μύθου. Άρα έχουν ένα μυθολογικό υπόβαθρο και περιεχόμενο. Πρέπει να αφαιρέσουμε το μυθολογικό στοιχείο από τα βιβλικά κείμενα, για να μπορέσει, λέει, ο σύγχρονος άνθρωπος να το κάνει, που δεν σκέπτεται μυθολογικά, να το κάνει άμεσα προσλήψιμο. Αυτό είναι μια άλλη θεωρία, επικράτησε και επικρατεί, αλλά να θυμηθούμε λίγο όταν το βγήκαν δημόσια στη Γερμανία, θυμάμαι το δεκαετία του, ξέρεις, τις μεγάλες διαδηλώσεις του Νιρνμπέργη, που οι ίδιοι προτεστάντες, οι απλοί πιστοί, στις διαδηλώσεις του, το κυρίαρχο σύνθημά του αντίον του Μπούλμαν τότε ήταν «Δεν θέλουμε άλλο Ευαγγέλιο». Και... Έχει απαντήσει ο Άγιος Κύριλλος και λέει, ναι, στην Αγία Γραφή εν αυτή μυθικών ουδέν. Δεν είναι τίποτα μυθικό. Πάντα δε αληθείας με μέσο. Τώρα είναι πλήρη αληθείας. Μία κριτική που έχω ακούσει είναι ότι το έχετε ήδη αναφέρει λίγο, είναι ότι η Οικουμενική Σύνοδη δημιουργούν δόγματα, δηλαδή υπάρχει μια εξέλιξη εδώ, ας πούμε, ο όρος Αγία Τριάδα δεν υπάρχει στη Κοινή Διαθήκη, λένε, δηλαδή, και το κατανοούν, ναι. Είναι μια προσωπική θέση που δεν γίνεται δεκτή, δεν δημιουργεί, δεν καινοτομεί η Οικουμενική, οριοθετεί, είπαμε, έτσι. Ο όρος Αγία Τριάδα δεν υπάρχει, υπάρχει όμως το περιεχόμενο, το φρόνημα. Εν αρχήν είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό και ο Θεός είναι ο λόγος. Έχουμε μέσα τα δύο πρόσωπα. Όταν δεν έρθει ο παράκτης. Αυτό το οποίο το βιώνεις όταν προκαλείται από τον αριανισμό και διατυπώνεται. Να πάμε στην Παλαιά Διαθήκη να δούμε τη φιλοξενία του Αβρά. Οι τρεις άγγελοι προσφωνούνται ενικώς με τον ενικό Κύριο. Ποιος είναι Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη? Ο Γιαγβέ. Μα είναι τρεις εκεί. Οι τρεις προσφωνούνται από τον Αβραάμ. Κύριε. Όχι κύριοι, και λένε οι πατέρες,
τρεις διάκοσες υποστάσεις και το κίνητο αυτό της φύσης. Είναι πάρα πολλά, δεν είναι μοναδικά, δεν είναι πλήθος χωρίων βιβλικών. Με μια προσεκτική έναρξη. Έχετε λοιπόν όρος λοιπόν Αγία Τριάδα. Τι κάνει, είναι όρος εκείνος ο οποίος αποτυπώνει το φρόνημα, το νου το, και το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής. Οι πατέρες δεν στάθηκαν ποτέ στις λέξεις. Στάθηκαν στο περιεχόμενο, στο γεγονός. Γι' αυτό θυμάσαι την οικονομία του Μεγάλου Βασιλείου ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους ενοχλεί το ομοούσιος και λέει ο Μεγάλος Βασιλείος, σε ενοχλεί το ομοούσιος, να το κάνουμε παραλλάκτος ίδιος. Να νοβίζουμε τον όρο, το δέξια παραλλάκτος ίδιος, λέει όχι. Ούτε αυτό το δεχόταν. Βλέπεις, η οικονομία του Μεγάλου Βασιλείου. Κοίταξε το, το σύμβολο της πίστης, το κομμάτι που φάει το Άγιο Πανάγιο Πνεύμα. Για να βοηθήσει η Εκκλησία τους πνευματομάχους, περιγράφει την θεότητα του Αγίου Πνεύματος με τόσους όρους χωρίς τον όρο ομοούσιος. Γιατί? Γιατί είναι η πνευματομάχη. Ήταν η πνευματική φροντίδα, έτσι ώστε να μπορέσουν να σωματωθούν πάλι στο σώμα. Και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριο, το Ζωπιόν. Ποιο είναι Κύριο, ποιο είναι Ζωπιό στην Αγία Γραφή. Το εκ του Παθόσφου, το Συμπατρίκη, ο Συνδοξαζόμενο, ποιο συνδοξάζεται μαζί με τα δύο πρόσωπα του τότε. Μόνο πρόσωπο του τότε. Τόσου όρου, βλέπει η πρακτική του Μεγάλου Βασιλείου, υιοθετεί την Οικουμενική. Στην ποιματική αγωνία και αυτοί οι τότε πνευματομάχοι που είχαν δυσκολία να δείχνουν το ομοούσιο για το Πανάγιο Πνεύμα να ενταχθούν στο σώμα. Αλλά δεν κατασκευάζει δόγματα. Διατυπώνει αυτό το οποίο διαχρονικά βιώνει, ζει, ομολογεί, πιστεύει, κηρύττει όταν εξωτερικοί παράγοντες όπως οι αιρέσεις την προκαλούν. Προηγείται, ας πούμε, η ζωή, μετά η καταγραφή. Προηγείται ο κάθε άνθρωπος ως ύπαρξη και μετά η ονοματοδοσία. Σχετικά με το Άγιο Πνεύμα, τώρα είναι, ανοίγω ένα καινούριο κεφάλαιο, έτσι με λίγες λέξεις, δεν νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε το θέμα μας. Τι είναι η βασική διαφορά μεταξύ των Ορθόδοξων και των Ρωμαίων Καθολικών για το Άγιο Πνεύμα? Η πιο μεγάλη και κραυγαλαία και όχι ασήμαντη πολύ σημαντική είναι η έννοια της εκχώρευσης. Το γνωστό φιλιόγκο. Αν θα αποδεχτούμε το φιλιόγκο, ακυρώνονται βασικές αρχές του τριαδολογικού δόγματος. Παραδείγματος χάρη, τα υποστατικά ιδιώματα είναι τα ιδιώματα που διακρίνουν τα πρόσωπα και είναι ιδιώματα απολύτως προσωπικά, αμετάβατα και κοινώνικα. Η εκπόρευση έτσι, είναι εκ μόνο του πατρός και το εκπορευτό είναι ιδιώμα του Παναγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν εγώ θα έρθω να καταργήσω τη διάκριση των υποστατικών ιδιωμάτων, που αυτό που λέμε είναι μία από τις πολλές κακοδοξίες. Τις έχει αναλύσει κατά τρόπο μοναδικό και ξεπεραστό ο Ιερός Φώτιος στο περί της του Αγίου Πνεύματος Μυσταγωγίας. Οι Ορθόδοξοι πατέρες μετά τον Ιερό Φώτιο, με διαφορά τον Γρηγόριο τον Κύπριο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, συνέβαλαν πολύ λίγο. Το 90% των επιχειρημάτων και των κακοδόξων, των τραγικών συνεπειών του Φιλιόγκβε, που δεν είναι θεολογούμενο, δεν είναι δηλαδή δογματική, δεν είναι κάτι δογματικά δευτερεύον. Το έχει κατά τρόπο μοναδικό και ξεπέρασε να λύσει ο Ιερός Φώτιος. Και η αποδοχή του Φιλιόγκβε έχουν καταδείξει οι πατέρες, έτσι και εγώ ήταν νεότεροι εκπρόσωποι επιφανής ο δοξολόγιο, ο Πατριλιόγιος Λόσκι, ο Πατριώνης ο Ρουμανίδης, ο Λόσκι να θυμίσουν λίγο, έχουν καταδείξει ένα σωρό συνέπειες σε άλλα επίπεδα του εξαιρετικής ζωής. Πάτερ, έχω δύο ακόμα ερωτήσεις πριν κλείσουμε. Τη μία θέλω να επανέλθω λίγο στο ζήτημα της εξέλιξης, η λεγόμενη εξέλιξη των δογμάτων. Εκεί έχουμε μια διαφορά με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Ξέρω ότι έχουν αυτό το Henry Newman, έκανε μια θεωρία γύρω από αυτό. Μπορείτε να μας πείτε λίγα κάτι γι' αυτό? Ο Ρωμαιοκαθολικός έχει μια, έτσι, η Ρωμαιοκαθολικής έχει αυτή τη διδασκαλία, είναι ότι μπορεί η Εκκλησία να φτάσει τμηματικά σε βαθύτη κατανόηση και διατυπώσει μια δόγμα. Εγώ θυμίζω την Αγία Γραφή, λέει ο Απόστολος Ιούδας, στην Καθολική Ιούδα, η πίστη παραδόθηκε άπαξ. Άπαξ. Ή αλλού λέει η Αγία Γραφή, το φως ελήλυθεν. Έχει έλθει. Δεν θα έρχεται.
Με αφορμή λοιπόν δίνεται να βοηθήσει εις βαθυτέρα κατανόηση, έχουμε τα νεότερα ροδόγματα που διατυπώνει η Δευτέρα Οικουμενική, η Πρώτη Βατικάνιο Σύνοδος. Και αργότερα φτάμε το 20ο αιώνα για την ενσώματο μετάσταση του τόκου και ούτω καθεξής. Και κυοφορείται ακόμα μία θεωρία, το πρόσωπο της Παναγίας ως συλλυτρώτριας, δίπλα στο πρόσωπο του Χριστού λυτρωτή, δίπλα στο λυτρωτή. Κυοφορείται. Υπάρχει ως γραμμή μέσα στο ρωμαιοκαθολικό θεολογικό τέτοιο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι γι' αυτό έχουμε ένα είδος διεύρυνσης εδώ της παράδοσης. Γι' αυτό μην ξεχνάμε πολλές από τις αυθαιρεσίες που διαμαρτύρονται δικαίοι προτεστάντες στη μεταρρύθμιση. Αυθαιρεσίες. Κακοποίηση της παραδόσεως. Που έγινε αφορμή να εγκαταλείψουν και να πολεμήσουν την έννοια παράδοση ο προτεσταντικός χώρος. Δικαιολογούνταν τότε από το καθολικό σώμα της παράδοσης. Που δεν ήταν παράδοση. Ήταν ανθρώπινες επινοήσεις που είχαν διευρυνθεί στο όνομα της παράδοσης. Ευχαριστώ, Πάτερ. Η τελευταία μου ερώτηση είναι, γιατί στο κανάλι μου είναι και προτεστάντες και ρωμαιοκαθολικοί που ακούν και πολύ ορθόδοξοι. Τι θα ήταν, ας πούμε, μια συμβολή σε ένα προτεστάντη, γιατί πολλοί έχουν γράψει σε μένα, λένε ότι θέλω να γίνω, ας πούμε, τι είναι το πρώτο βήμα, τι θα κάνω τώρα. Επιστροφή στις πηγές. Ποιος υπάρχει διαχρονικά, πότε φτάνει ο ιστορικός κρίκος, αδιάκοπη αλυσίδα, χωρίς να έχει προσθέσει στην πίστη κάτι. Οι φίλοι μας, οι διαμαρτυρόμενοι, έχουν ως αφετηρία τη μεταρρύθμιση ιστορική. Οι ρωμαιοκαθολικοί θα αποκοπούν, έχουν μια άλλη πορεία μετά το σχίσμα. Μια άλλη ιστορία, έτσι, που έχει πολλά νοσηρά και πολλά σκοτεινά σημεία. Λοιπόν, αδιάβλητα, συνέχεια ιστορική, χωρίς διακοπή, ούτε της ταυτότητας της πίστης, ούτε της αποστολικής διαδοχής, της ιεροσύνης και οτονίας. Ποιος την έχει, ποια εκκλησία. Ορθόδοξος πιστεύει σήμερα και θα πιστεύει αύριο και μεθαύριο, και σε 100 και σε 300 και σε 500 χρόνια, αυτά που πίστευαν οι χριστιανοί των πρώτων αιών. Δεν θα αφαιρέσει δόγματα όπως έκανε ο προτεσταντισμός, ούτε θα προσθέσει δόγματα όπως κάνουν οι φίλοι μας οι ρωμαιοκαθολικοί. Ούτε αφαίρεση, ούτε προσέθεση. Διαχρονικά, είτε είσαι Ρώσος Ορθόδοξος, είτε Φιλανδός, είτε Εσκιμός, είτε Ταϊλανδός, είτε Κινέζος, είτε Αφρικανός, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης πιστεύουμε τα ίδια πράγματα όπως πίστευαν ο Χριστός, όπως τα παρέδωσε η Απόστολη. Είτε θα προσθέσω, είτε θα αφαιρέσω, είναι πράξη που κάνουν αιρετικοί μες στην ιστορία. Ή προσθέτουν ή αφαιρούν. Πάτρι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω οι ακροατές θα μπορούν να συνεχίσουν να διαβάζουν, να διαβάζουν και τις πηγές, που είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Και ευχαριστώ και εγώ να δώσουμε ένα μήνυμα στους φίλους μας. Η Ορθόδοξη πίστη σέβεται τον οποιοδήποτε, δεν τσαλακώνει, δεν μειώνει κανένα δόγμα. Δεν περιφρονεί κανένα αιρετικό, απλώς η διαχρονική πρόσκλησή τους είναι με νυφαλαιότητα να γνωρίσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τρόπο να επιχειρήσουν, να προσπαθήσουν. Να γνωρίσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τρόπο νυφάλαιο και αντικειμενικό. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή χρονιά και στο φίλο μας τον Γιάννη και σε όλους τους καλούς ακροατές. Εμείς ευχαριστούμε, Πάτερ. Χαίρετε.